Ονομάζομαι Μιχάλης Ιατράκης και σας έρχομαι από το Γέραγα. Το αντικείμενο που φέρνω σήμερα όχι μόνο κινείται, έχει και δική του προσωπικότητα. Υποδέχομαι αμέσως τον αγαπητό Μιχάλη. Καλώς ήλθες. Γεια σου, Μιχάλη. Για δεύτερη φορά στο Κάσο Κράς. Γεια σας και πάλι. Καλά τα λέω. Πολύ καλά τα λέτε. Σημαίνει ότι πέρασες καλά. Βέβαια. Ήθελα να σε ξαναδώ κιόλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς, εάν το αντικείμενο που είχες φέρει την προηγούμενη φορά επωλήθη όχι. Όχι, δεν πουλήθηκε τελικά. Στα εύχομαι αυτή τη φορά. Αλλά παρόλα αυτά, δεν πτωήθηκες και ήρθες. Όχι καθόλου. Δεν μάσησα. Και επειδή μ' άρεσε γενικά η εμπειρία, είπα να φέρω αυτή τη φορά ένα αντικείμενο που είναι και πιο οικονομικό. Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ Μιχάλη? Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τη σκηνοθεσία. Πριν τι έκανες? Ακόμα δουλεύω στη γραφιστική, σε διάφορες δουλειές, αλλά θέλω να ακολουθήσω κυρίως σκηνοθεσία. Ποιο είναι το όνειρό σου ως σκηνοθέτης? Να βγάλω ή μία ολόκληρη σειρά ή μία ταινία μεγάλου μήκους. Τι είδους? Θα δείξει. Δεν ξέρω. Τίποτα έτσι πιο thriller, δράμα, μυστήριο, τίποτα τέτοιο. Γράφεις και σενάρια? Ναι, ναι, ναι. Γράφω και σενάρια. Πολύ ωραία. Ναι. Έχεις κάποιο έτοιμο? Έτοιμο έχω, αλλά η διαδικασία να γυριστεί είναι πολύ δύσκολη και μεγάλη. Τι περιεχόμενο έχει? Αυτή τη στιγμή είναι τρόμου κυρίως. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αν ήταν κάτι διαφορετικό και δεν ήταν τρόμου, εγώ με το Θάνο είμαστε κοντά σου. Θα σας έχω στο cast. Εννοείται. Άμα είναι έτσι, λίγο... το αλλάζω. Ξεκινάμε. Κυρία Μεναράκη, θα μπορούσε να είναι πολύ άνετα ένας χαρακτήρας τύπου Sherlock που έρχεται και ερευνά εκεί πέρα και βλέπει πού ακριβώς χάθηκαν όλοι. Αυτό το έφερα επειδή είναι από το Star Wars, όπως ήταν και το προηγούμενο αντικείμενο που έφερα πάλι από το Star Wars. Αλλά αυτό θεωρώ έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πουληθεί αυτή τη φορά. Θέλω να μας πεις τι είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ο R2-D2, ο χαρακτήρας από το Star Wars και είναι τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι. Έχει εμφανιστεί νομίζω σε ό,τι έχει βγει από Star Wars μέχρι σήμερα. Και στις ταινίες και στις σειρές. Και στις ταινίες και στις σειρές και στα παιχνίδια και σε ό,τι υπάρχει. Εφόσον είναι σε όλες τις ταινίες, ο R2-D2 είναι ο πρωταγωνιστής. Και τι ξέρουμε για τους πρωταγωνιστές? Ότι πληρώνονται ακριβά. Όταν ο Θάνος έχει αντικείμενο Star Wars, γελάνε και τα μουστάκια του. Δεν το βλέπεις. Τρελαίνε. Όπα. Να το κάνει. Ο R2-D2, μόνος του. Μας λέει ότι περνάει ωραία στον Castle Trash και χαίρεται που ήρθε. Και τώρα θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου εκτίμηση γι' αυτό. Τα αντικείμενα που σχετίζονται με το Star Wars έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στον έξω κόσμο και είναι ιδιαίτερα ευπόλυτα στο Castle Trash, γιατί έχουμε συλλέκτες εδώ που λατρεύουν το Star Wars. Εδώ έχουμε ένα ρομπότ, το R2-D2, το οποίο στο πίσω μέρος δείχνει ότι είναι κατασκευασμένο από τη Lucasfilm στην Κίνα και τη Thinkway Toys. Η Lucasfilm είναι πολύ γνωστή γιατί ουσιαστικά ήταν ο παραγωγός του Star Wars και εξαγοράστηκε στη συνέχεια από τη Walt Disney, η οποία πήρε και τα δικαιώματα αναπαραγωγής και των αντικειμένων αλλά και του Star Wars. Το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πολύ διασκεδαστικό. Για να το θέσουμε σε λειτουργία υπάρχει ένα κουμπί on-off στο κάτω μέρος. Υπάρχει και ένα joystick. Για να δούμε τι κάνει. Πάτησα το joystick και το βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και χορεύει. Wow! Είναι μάγκας ο R2-D2. Τη ρίχνει τη σεμπεκιά του. Πάρα πολύ ωραίο. Και δουλεύει και είναι και σε αρίστη κατάσταση. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πολύ διασκεδαστικό είναι η επιλογή που έχει για τον προτζέκτορα. Πατάω το κουμπί. Τι λες? Κοίταξε το χέρι μου. Μπράβο. Εμφανίζεται η Princess Leia στο χέρι μου. Μάλιστα. Για να δούμε και τι άλλο κάνει. Πατώ και αυτό το κουμπί. Καλέ, αυτό είναι θαυματουργό, πολύ εργαλείο. Πώς περιστρέφεται. Ωραίο, διασκεδαστικό. Και για μικρά και για μεγάλα παιδιά. Εγώ περνάω ωραία. Είναι πολύ εργαλείο. Μόνο καφέ δεν ψήνει. Για πες, Μιχάλη, έχεις και κουτί? Έχουμε και κουτί. Πώς είναι? Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Ωραία, άρα είναι πλήρες το πακέτο με το κουτί. Το ρομπότ R2-D2 που είναι λειτουργικό, το τσεκάραμε. Το joystick δεν είναι πολύ παλιό.
πρέπει να είμαστε γύρω στο 2015-2016, κάπου εκεί το βλέπω. 15, ναι. 15, με την ταινία που βγήκε μαζί, βγήκε και αυτό. Θέλεις να μου αποκαλύψεις με πόσα χρήματα θα ήσουν ευχαριστημένος να το αποχωριστείς? Ευχαριστημένος θα ήμουν με γύρω στα 200. Θέλω να πάρω και εξοπλισμό να ξεκινήσουμε σκηνοθεσία και θα ήταν καλά τα 200. Ωραία, αλλά και στο εύχομαι εκ των προτέρων. 180, εντάξει, καλά θα ήταν, ξέρω εγώ. Όμως, πρέπει πρώτα να μας κάνεις την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μου. Εννοείται. Ποια πιστεύετε την αξία αυτού του αντικειμένου? Όπα. Ο R2D2 θεωρεί ότι έχει κάποια αξία πάντως, γι' αυτό βλέπω κουνάει το κεφάλι του. Ναι, μιλάει και εκείνος, τη δική του γλώσσα. Σίγουρα, ναι. Η εκτίμησή μου για το ρομπότ R2D2 Star Wars είναι... 100 ευρώ, υπάρχουν, μπορείς να τα βρεις, δεν ξέρω για 200, προσπάθησε όμως να δείξεις τη λειτουργία, είναι εντυπωσιακό, εμένα με πείθεις, όπως το βλέπω, αλλά έχει και ένα ταβάνι το αντικείμενο γιατί είναι κάτι που το βρίσκεις, έχουν κατασκευαστεί πάρα πολλά στην Κίνα, μεταγενέστερο, δεν είναι ένα αντικείμενο του 1980, καταλαβαίνεις. Καλή επιτυχία. 100 ευρώ τώρα εμένα μου φάνηκαν πολύ λίγα, δεν μ' άρεσε αυτό να πω την αλήθεια, γιατί σκέφτομαι εξοπλισμό και ο εξοπλισμός είναι ακριβώς. 100 ευρώ δεν κάνουν για τίποτα. Εύχομαι πραγματικά αυτή τη φορά να είσαι τυχερός και να φύγεις από εδώ διπλά ευχαριστημένος, πουλώντας το αντικείμενό σου στην τιμή που εσύ θέλεις. Ελπίζω. Σου εύχομαι να πετύχεις στη ζωή σου ό,τι ονειρεύεσαι. Να γίνεις μεγάλος σκηνοθέτης και μην ξεχάσεις. Εγώ και ο Θάνος είμαστε μαζί σου για τους ρόλους. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη σε ό,τι κάνεις. Να πας το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ελπίζω να πουληθεί σε προφανώς ψηλότερη τιμή από αυτή που μου είπε ο Θάνος. Γιατί άμα πουληθεί σε χαμηλότερη, δεν θα πάρουμε ούτε ένα καλώδιο. Γεωργό, ορίστε, σας ακούω. Είμαστε τρεις παλιοί, ένας στο μέσον και ένας καινούριος. Το τέταρτο το διδάξαμε. Τώρα πρέπει να διδάξουμε και το Ρίτσαρντ λίγο, γιατί το βλέπω και είναι... Μπορείς να μου πεις τι έχει κάτω από το πανί. Μεγάλη. Αλλά με λίγα λόγια. Γρήγορα. Κράνος. Πήγαινε ρε η Όλη να το βγάλεις, όχι τίποτα, για να δείξουμε εμείς οι παλιοί. Πώς γίνεται η βιβλίος. Πες τι είναι από κάτω. Υπάρχουν δύο χέρια. Πρόβλημα, μην το σπάσεις. Παιδιά, λέτε ένα χταπόδι. Απ' έξω μοιάζει σαν χταπόδι. Ναι. Καλή, αυτός γιατί ήρθε για μένα. R2D2. Καλά, εντάξει, θα τρελαθούμε. Όσο πάει, εξελίσσεται το Castle Trash πάντως. Και κερδίζει και εμένα, παιδιά. Αρχίζω και αγοράζω τέτοια αντικείμενα, έχει το καταλαβαίνω. Έχει και χειριστήρια, παιδιά. Αλλά επειδή φοβάμαι μην το χαλάσω, το αφήνω εδώ, κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Παρακαλώ, περάστε. Γεια σας. Καλώς τον. Γεια σας. Σε ξέρω. Με ξέρετε, ναι. Έχω ξανάρθει. Πώς σε λένε, για πες το να το ακούσουν πάλι οι τηλεθεατές. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Γεια σου. Ο Μιχαλάκης. Τι μας έχεις φέρει, Μιχάλη? Είχα φέρει μια στολή Darth Vader. Τελικά την πήρα πίσω. Σωστά. Τρεις ακόμα. Ναι. Με τι ασχολείσαι, Μιχάλη? Εγώ τώρα θέλω να μπω στο τομέα της σκηνοθεσίας. Αχα. Το ήθελες και τότε ή μας είχες πει άλλα? Τότε το ήθελα λίγο, τώρα πολύ. Ωραία. Οπότε άλλαξε τώρα. Ναι. Σπουδάζει σκηνοθεσία. Ναι, αυτή τη στιγμή που. Μπράβο. Θέλω να μας δείξεις πώς λειτουργεί το R2D2 που μας έφερες. Λοιπόν, ο R2D2 εδώ πέρα. Αρχικά λειτουργεί με. Είναι τηλεκατευθυνόμενο. Θα έλεγα να το κατεβάσεις καλύτερα κάτω. Θα το κατεβάσω κάτω γιατί αλλιώς. Ναι. Μην γίνει τίποτα. Ορίστε, εδώ είμαστε. Πεθαίνω, τέλειο. Έχει και να γυρίζει, αλλά το. Το πιο ωραίο που έχει. Βγάζει και καπνούς. Δυστυχώς όχι. Αλλά το πιο ωραίο που έχει είναι ότι βγάζει κανονικά ολόγραμμα. Ναι, ναι. Το οποίο σε ένα τοίχο φαίνεται πολύ ωραίο. Πλάκα κάνεις. Τι ολόγραμμα είναι αυτό? Είναι όπως ήταν και στην πρώτη ταινία που εμφανίστηκε, η Λέα, η πριγκίπισσα Λέα. Μιχαλάκη, φτιάχνει καφέ, είναι καφέτζι στο. Καφέ, όχι, δυστυχώς μόνο αυτό δεν κάνει. Στο μυαλό μου ήταν όταν είπε άμα ψήνει για καφέ. Αλλά λέω μην το πάρει τώρα σε τιμή, λες και είναι ένα μπρίκι. Πάμε να δούμε τώρα όμως ποιος το θέλει περισσότερο. Οι όλοι, Θάνος και Ρίτσαρντ, είναι φανατικοί της ταινίας Star Wars και έχουν επενδύσει σε αγορές σε αντίστοιχα αντικείμενα.
Ο Μιχάλης, με μια προσφορά στα 200 ευρώ, είναι έτοιμος να παραδώσει το ρομπό του. Και να ξεκινήσουμε τις προσφορές. Θα ξεκινήσω με μια ταπεινή προσφορά στα 100 ευρώ. Okay. Με το που ακούω το 100 και συνειδητοποιώ ότι είμαι ήδη πάνω στην εκτίμηση, κατάλαβα ότι θα πάει καλά το πράγμα από εδώ και μπρος. Είμαστε εδώ πέρα. Ένας, δύο, τρεις. Εγώ, με βγάζεις απ' έξω πάλι. Άλλο πράγμα εσύ. Τέσσερις. Έτσι. Και είσαι και τον Γιώργο που πετάει κάτι εκπλήξεις. Φανς των Star Wars. Και ο Γιώργος Τσακαράκης, ο οποίος, αν δει κάτι το οποίο έχει μία προοπτική, του δίνει και καταλαβαίνει. Η όλη προσπάθησε λοιπόν να μην τον πείσεις ότι αυτό έχει αξία και είναι, μας αρέσει. Κουστούμι, κυριολεκτικά. Είσαι, ναι, ασορτή. Είμαστε και δύο κάτι από Space Age. Θα προσφέρω 200 ευρώ. Okay. Όταν ακούω τα 200 και ήδη περάσαμε, πήγαμε στο διπλό της εκτίμησης, είπα τέλεια. Ήταν ήδη όσα ήθελα κιόλας. Μιχαλάκη, ξέρεις κάτι, μας κάνεις άνω κάτω εδώ πέρα εσύ όταν έρχεσαι. Κοίτα να μαθαίνεις από τους νεότερους. Καλά σου πω. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να το πάρω εγώ? Ναι, γιατί όχι. Μπράβο. Επειδή πιστεύεις σε Μιχαλάκη και δεν θέλω να σου χαλάς το χατήρι, θα περιμένω να δω τι θα γίνει στην εξέλιξη. Ωραία, ωραία. Και θα συμβάλλω στο τέλος. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Οπότε μετά όλη αυτή την παρένθεση, μετά τα 200 τα κάνω 250, 200 έχεις δώσει. Ναι. Ωραία, ναι. Η όλη καλή R2-D2 για το hologram της Princess Leia προσφέρω 270 ευρώ. Σωστή κίνηση. Okay. Λοιπόν, Μιχάλη μου, είσαι πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Ευχαριστώ. Έχεις πολύ ωραία αύρα. Πολύ χαίρομαι. Μας έχεις φτιάξει το κέφι εδώ πέρα. Πολύ καλό είναι αυτό. Και ως εκ τούτου, τι λέτε ότι θα κάνω? Εγώ το θα ξέρω. Θα δώσεις 290. Θα κάνω ντούκου, θα μπω ή θα πάω πάσο? Τρίπλα. Εγώ πιστεύω θα μπεις. Θα μπω, ε. Εγώ λέω ότι θα κάνει ντούκου ο Τσακαράκης, γιατί ακολουθάει εμένα. Ντούκου δεν κάνω εγώ. 300 ευρώ θα τα δώσω για όλη μου τέση. 300 ζεστά. Okay. Εκεί που στα 300 είπα, αυτό ήταν τέλεια. Δηλαδή, τρεις φορές την εκτίμηση και 100 ευρώ πάνω από αυτό που ήθελα. Είμαστε τέλεια, λέω. Δώσε μας ένα feedback, γιατί πραγματικά κάποιος θα το πάρει, που θα εντάξει, το πάρει. Εγώ πιστεύω είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που θέλω. Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ κοντά. Είναι δηλαδή η ευκαιρία σας, παιδιά. Ναι. Θα κάνω πίσω γιατί είμαι πλήρης και δεν μου λείπει. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Okay. Γιατί αξίζει πραγματικά, παιδιά, αυτό. Έγινε. Σε αυτό το σημείο, σε αφήνω να διαπραγματευτείς. Okay. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην φύγεις με τον R2-D2 του. Κι εγώ το ίδιο. Δεν θέλω να το ξαναπάρω. Δεν θα φύγει. Εγώ λοιπόν είμαι βέβαιος ότι δεν το περίμενες ποτέ ότι μπορώ εγώ να είμαι αυτός ο τελευταίος. Αυτός που έχει κάνει δηλαδή τη μεγαλύτερη προσφορά στο τραπέζι. Ούτε κι εγώ δεν το πιστεύω για μένα. Ναι. Αλλά έτσι έχει γίνει. Στα 300 ευρώ, εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε συμφωνία. Νομίζω πως μπορούμε. Μπράβο. Μπράβο, Μιχάλη. Μπράβο, ευχαριστώ, Μιχάλη, πάρα πολύ. Εντάξει, πιστεύω θα μπορούσα να πάει και παραπάνω προφανώς, αλλά μην είμαστε τώρα και πλεονέκτες. Εντάξει. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια γιατί αλήθεια δεν έχω ιδέα. Ναι. Πόσο έχει εκτιμηθεί? Αλήθεια τώρα? Την αλήθεια λέμε. 100. Το περίμενες αυτό το ποσό σήμερα, ότι θα το διεκδικήσεις? Βασικά ναι, είχα έρθει στο μυαλό μου να πάει. Είχες κάτι στο μυαλό σου? Θέλουμε και εξοπλισμό για να φτιάξουμε ταινίες. Λέω εντάξει, δεν πάω να φύγουμε. Εγώ έχω καταλάβει αυτή τη διαδρομή επαγγελματικά πως για να μάθεις πρέπει να πάθεις. Σήμερα εγώ έπαθα. Πλήρωσα και μαθαίνω. Είμαι νεούδης σε αυτά. Θεγαράκι. Πήρες ωραίο πραγματάκι. Μη φοβάσαι. Έχεις το μέλλον μπροστά σου. Όλα τα χρόνια είναι δικά σου. Μικρούλης είμαι ακόμα. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Μιχαλάκι. Γεια σου. Να είσαι καλά. Να ξαναρθείς, Μιχάλη. Ναι, ναι. Αυτή τη φορά πήγε τέλεια. Πουλήθηκε σε πολύ καλή τιμή το αντικείμενο. Αν θα έρθω ξανά, θα φέρω ένα γιόντα.